Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Μεϊντάνι εκατοντάδες χανιώτες στον ήρωα του αντιχοντικού αγώνα, πρώην δήμαρχο και πρώην αντινομάρχη Χανίων Γιάννη Κλονιζάκη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Και εμένα ήταν συμμαθητής μου, ήταν ένα τέλειο παιδί. Οι πράξεις του είναι γνωστές σε όλη την Ελλάδα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ο Γιάννης ήταν ένας αγωνιστής, έχει γράψει ιστορία με την αντίσταση που έκανε επί Χούντας. Ένας πολιτισμένος άνθρωπος, κοινωνικά καταξιωμένος και πιστεύω ότι θα μας λείψει πάρα πολύ. Ο Γιάννης Κλονιζάκης σπούδασε μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εργάστηκε αρχικά στην Αθήνα και στο Μενίδη. Το 1968 συνελήφθη από τη Χούντα για τη συμμετοχή του στην οργάνωση Ελληνική Αντίσταση, που μαζί με τον Αλέκο Παναγούλη σχεδίασαν την απόπειρα δολοφονίας του Γιώργου Παπαδόπουλου. Καταδικάστηκε σε 24 χρόνια κάθριξης και μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ στη συνέχεια στις φυλακές Έγινας και Κέρκυρας, από όπου αποφυλακίστηκε το 1973. Η αντιχουντική δραστηριότητά του ήταν πανελλήνιου και πανευρωπαϊκού συμβολισμού και ουσίας. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε την σεμνότητα, την ποιότητα, που σκεφτόταν περισσότερο από όσο μιλούσε. Θα το θυμόμαστε με συμπάθεια και συμβολίζει και δείχνει και δρόμο. Ο Γιάννης Κλονιζάκης είναι ένα σύμβολο για τους αγώνες του λαού, για την πόλη μας, διαχρονικό. Από τα χρόνια της δικτατορίας μέχρι σήμερα ήταν μπροστά με τον τρόπο του στη μάχη και ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους τους συμπολίτες μας. Ο Γιάννης Κλονιζάκης ήταν αγωνιστής. Κατά παράβαση των φυσικών νόμων, όταν ένας αγωνιστής φεύγει, η γη γίνεται βαρύτερη, όχι ελαφρύτερη. Ο Γιάννης Κλονιζάκης εξελέγει το 1978 δήμαρχος Χανίων, ενώ διατέλεσε και αντινομάρχης Χανίων την τετραετία 1995-1998. Ήταν ένα ξεχωριστό πρόσωπο, ένας άνθρωπος με αρχές και αξίες, ένας άνθρωπος που προσέφερε πάρα πολλά στην πατρίδα, ένας ιδεολόγος και πραγματικά αισθανόμαστε πιο φτωχοί, όμως μας άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη η οποία μας εμπνέει. Ο Γιάννης Κλονιζάκης ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας μεγάλος αγωνιστής και ένας μεγάλος συνειδητός πολίτης. Θεωρώ ότι στη ζωή του έδωσε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία πήρε. Χάθηκε ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, ένας άνθρωπος που είχε δώσει πάρα πολλά και στον πρώτο βαθμό και στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, πέρα φυσικά την πολύ σημαντική αντιστασιακή του δράση. Νομίζω ότι η εμπειρία και η παρακαταθήκη που άφησε είναι πλούσια και για εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά, αλλά πάρα πολλά για τους δημότες. Ο Γιάννης Κλονιζάκης εργάστηκε ως μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας σε Αθήνα και Χανιά. Διατέλεσε μέλος του ΤΕ Δυτικής Κρήτης, μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕ επί εξαετία και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών επί διετία. Ναι, ήρθαμε σήμερα εδώ να αποχαιρετήσουμε τον Γιάννη τον Κλονιζάκη, ένα φίλο και συνάδελφο, ο οποίος ήταν μάχημος και στον χώρο των μηχανικών, αλλά και στο επαγγελμά του μέχρι το τέλος. Και ένας άνθρωπος, ο οποίος όταν χρειάστηκε, έκανε το χρέος του σαν ελεύθερος πολίτης. Από τους λίγους που αντέδρασαν μια δύσκολη και ζωφερή περίοδο. Ο Γιάννης Κλονιζάκης είναι ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε για τη δημοκρατία, ένας από τους ανθρώπους που την πολιτική την είδε σαν προσφορά. Αγωνίστηκε για τη δημοκρατία σε δύσκολους καιρούς και είχε την ευκαιρία να προσφέρει στον τόπο του, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Η κηδεία του Γιάννη Κλονιζάκη τελέστηκε δημοτική δαπάνη, ενώ ψηφίσματα για τον θάνατό του εξέδωσαν μεταξύ άλλων το ΤΕ Δυτικής Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Χανίων και τα Δημοτικά Συμβούλια Χανίων και Κανδάνου Σελήνου από όπου κατάγονταν. Σημειώνεται τέλος ότι το παρόν στην κηδεία του Γιάννη Κλονιζάκη έδωσε ο αδελφός του Αλέκου Παναγούλη και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Παναγούλης.